Τα βασικότερα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν η κατάσταση που επικρατεί στο οροπέδιο Λαστείου μετά την πρόσφατη θεομηνία. Ζήτησα από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος συμφώνησε την παράταση για άλλους 6 μήνες της κήρυξης του Δήμου οροπεδίου Λαστείου σε έκτακτη ανάγκη, η οποία με την υπάρχουσα κατάσταση λήγει 7 του Απρίλη. Άρα λοιπόν, εφόσον συνηγορήσει και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη μας, θα επεκταθεί η κήρυξη άλλους 6 μήνες, το οποίο είναι σημαντικό για το Δήμο μας, προκειμένου να μπορέσει να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν επέλθει και στις υποδομές, αλλά και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών στο οροπέδιο. Κυρίως όμως οι υποδομές του Δήμου έχουν δοκιμαστεί. Η αγροτική οδοποιία έχει κατασταθεί ολοσχερώς. Από τις πλημμύρες έχουν πληγεί τα εκπαιδευτήρια, έχουν πληγεί εγκαταστάσεις του Δήμου, αντιλιοστάσια, μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων και άλλες εγκαταστάσεις. Δεν έχει ακόμα γίνει η καταγραφή στο 100% των ζημιών, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι είναι καθολικές. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της οδοποίησης είναι πολύ σημαντικές οι καταστροφές που έχουν έρθει και πρέπει να ελέγξουμε πλέον και τις γέφυρες, η γέφυρα στον Άγιο Κωνσταντίνο, η γέφυρα στο Μαρμακέτο και βέβαια η γέφυρα στο Χώνο πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου από τις υπηρεσίες όσον αφορά τη στατικότητά τους, γιατί δοκιμάστηκαν.